Ήταν σαφές πως στόχος των Ρώσων ήταν η πόλη και έτσι τον Μάρτιο του 1854 Βρετανία και Γαλλία τις κήρυξαν τον πόλεμο. Στο Υπουργείο Πολέμου της Υψηλής Πύλης, στο ακροτήριο του Σαραγιού, είχαν ξεκινήσει ήδη προετοιμασίες προκειμένου να υποδεχθούν τα ευρωπαϊκά στρατεύματα που έρχονταν στην πόλη μεγάλο μέρος των οποίων είχε ταξιδέψει ταχύτατα, διασχίζοντας την Ευρώπη με ολοκένουργιες ατμομηχανές. Οι Γάλλοι στρατοπέδευσαν έξω από τα τείχη της πόλης και οι Βρετανοί στην απέναντι πλευρά του Βοσπόρου, στο Σκουτάρι, η Ενώ μια γυναίκα επαναστάτρια γνωστή ως Μαύρη Φάτιμα μπήκε έφυπη στην πόλη, επικεφαλής των Κούρδων, πολεμιστών της. Στρατιωτικά νοσοκομεία ετοιμάστηκαν για τα συμμαχικά στρατεύματα στο Πέραν, την Ταραμπιά, τη Φατίχ και το Ισκιντάρ. Παρά τις ορισμένων μουσουλμάνων κληρικών, οι πλέον σκληροπυρηνικοί μεταφέρθηκαν αθόρυβα στην Κρήτη, πω αυτό που σχεδιαζόταν ήταν μια ανίερη συμμαχία μουσουλμανικών και χριστιανικών δυνάμεων, Οθωμανοί και Ευρωπαίοι κατέληξαν να συνεργαστούν. Συμμαχικέ αναφορέ στάλθηκαν με τηλέγραφο από τα μέτωπα τη εκστρατεία στην Κρυμαία για πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία. Ο δημοσιογράφος Λόρενς Όλιφαντ, που ακολουθούσε τα στρατεύματα των συμμάχων, ο Όλιφαντ ήταν χριστιανό μύστης που μεγάλωσε σε ένα κτήμα στου λόφου των καταπράσινων υψηπέδων τη Νουάρα Ελγιά στη Σρι Λάγκα, με την οικογένειά του να πιστώνεται τη μεταφορά του τσαγιού στα εδάφη που τότε ονομάζονταν Και Ηλάνι, έστελνε ρεπορτάζ στου Times του Λονδίνου και στη συνέχεια εξέδωσε ένα βιβλίο με αντικείμενο τη εμπειρία του από την Κρυμαία. Οι περιγραφέ δεν επιχειρούσαν να στρογγυλέψουν τι καταστάσει, στέλνονταν κείμενα και εικόνε. Οι σύζυγοι των Βρετανών αξιωματικών και πρεσβευτών μας βοήθησαν επίσης περιγράφοντας με ιδιαίτερη λεπτομέρεια το πώς συνέχισε να διασκεδάζει η πρωτεύουσα στη διάρκεια των συγκρούσεων. Μεγάλο μέρος αυτών των περιγραφών είναι, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, φαντασιοκοπήματα, όμως δεν πάβουμε να μαθαίνουμε χρήσιμες λεπτομέρειες. Κάποια Εμίλια Μπεθένια Χόρμπι, σύζυγος του Σερέντμουντ Γκρίμανι Χόρμπι, δικηγόρου, ο οποίο στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να βοηθήσει στη διαχείριση ενός δανείου τη τάξη των 5 εκατομμυρίων λιρών <σομίως> του πακέτου βοηθεία που είχαν ετοιμάσει οι Βρετανοί σε συνεργασία με του Γάλλου, έγραψε το In and Around the Bull στο οποίο περιγράφει τους χορούς εν καιρό πολέμου που διοργανώνονταν στη Βρετανική και τη Γαλλική Πρεσβεία, επισημένοντας ότι για πρώτη φορά ως ένδειξη αλληλεγγύης είχε σε ο Οθωμανός Σουλτάνος. <laughs> Χρειάστηκε να μεταφερθούν στην πόλη Βρετανία στη ομική, προκειμένου να χειριστούν τους συμπατριώτες τους που φέρονταν άσχημα στους δρόμους. Παρότι ο Καρλ Μάρξ και ο Φρίντριχ Έγγελς, γράφοντας από το Λονδίνο και το Μάντσεστερ, παρουσίαζαν επιχειρήματα από την τουρκική πλευρά, η τήρηση ημερολογίου δεν αποτελούσε δημοφιλές στοιχείο της Οθωμανικής κουλτούρας προκειμένου να δούμε τον πόλεμο της Κρυμαίας από την πλευρά των Οθωμανών, συχνά αναγκαζόμαστε να στραφούμε σε θεατρικά έργα. Επικά ποίηματα, στρατιωτικά εμβατήρια και λαϊκά τραγούδια, τα οποία κατέκλυσαν την αγορά μετά από μια νίκη η οποία στην πραγματικότητα ήταν οριακή. Στο πεδίο των μαχών υπήρχε ελάχιστος χρόνος ή λόγος για περισυλλογή ή πανηγυρισμούς. Ο κύριος όγκο των συμμαχικών στρατευμάτων είχε φτάσει την άνοιξη του 1854 στην Καλύπολη και την Ισταμπούλ. Στην πόλη, οι κάτοικοι ανήσυχοι θα έβλεπαν τους στόλους των συμμάχων να περνούν από το Βόσπορο, έχοντας αναχωρήσει από τα αγκυροβόλια τους στα Δαρδανέλια. Έρημος στην εποχή μας, κατακλυσμένος από πλαστικές σακούλες, ο όρμος του Μπεσίκ ήταν σημείο απόβασης για τους πολεμιστές που έρχονταν από τη Δύση, Ήδη από την εποχή του Χαλκού, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι εκεί πραγματοποιήθηκε η εισβολή που σηματοδότησε την έναρξη του Τροϊκού Πολέμου. Πάντω, η σύγκρουση που επρόκειτο να ξεσπάσει μεταξύ Οθωμανών, Βρετανών, Γάλλων και Ρώσων έμελε να είναι εξίσου αιματηρή και βίαιη με οποιαδήποτε από τις σκηνές που περιγράφει ο Όμηρος στην Ηλιάδα.